σκληρό προεκλογικό ροκ, στο οποίο πρωταγωνιστεί το τελευταίο 24ωρο, ο Γιάννη Βαρουφάκη, όπω λέγαμε νωρίτερα. Ακριβώ ο Γιάννη Βαρουφάκη με το σχέδιο Δήμητρα, το οποίο έχει δημιουργήσει. Έτσι, πολλαπλές αναταράξεις. Κάποιους τους βολεύει, κάποιους τους δυσκολεύει και δημιουργεί ε, νέα δεδομένα στην προεκλογική συζήτηση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων, την άτυπη γιατί είπαμε την πέιτ δεν γίνεται, μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ε, κομμάτων. Για πάμε να τα δούμε, να δούμε τι γίνεται. όπω ε, όπως λέγαμε και στην αρχή, η κινητικότητα αυτές τις μέρες είναι στα μικρότερα κόμματα. Πάμε λοιπόν καταρχήν να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία Βαρουφάκη, αλλά και τι γίνεται και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, τον Πάνο Αμυρά, ο οποίο είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Πάνο, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και βλέπω Ελεύθερο Τύπο, το πρώτη σελίδα σήμερα επιμένει στο σχέδιο Δήμητρα ο Βαρουφάκη ή ο Πάο Τσίπρα. Η αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου γράφεται αναδεικνύεται ναι. σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Ναι, γιατί εμεί το δημοσιεύσαμε την Κυριακή το σχέδιο Δήμητρα και αυτό το, το πιστώνουμε στον εαυτό μα δημοσιογραφικό. Και αυτό το πιστώνουμε κι εμεί. Ήταν μια δημοσιογραφική επιτυχία από τον ελεύθερο τύπο. Ε, επί τη ουσία τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, επειδή ακούσαμε και τι. σήμερα το και τι δηλώσει του κυρίου Τσίπρα. Στον Α, όπου είπε ότι δεν απέκλεισε. Το είπατε, το σχολιάσατε και εσεί νωρίτερα. Μια μετεκλογική συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά είπε ότι. Είπε δεν... για την ακρίβεια ότι ε, εκ προημίου δεν θέλω να αποκλείσω κανέναν. Δεν τίποτα, κανένα. κανένα. ναι, κανέναν. Αλλά είπε επίση και κάτι ακόμα που έκανε εντύπωση, ότι δεν άκουσα τι έχει πει ο κύριο Βαρουφάκη και δεν ε, ξέρω τι ε, ακριβώ περιλαμβάνει το πρόγραμμά του. Όλα αυτά 27-28 μέρε πριν από τι κάλπε όπου μπορεί. Ένα σενάριο είναι να προκύψει μια συνεργασία ε, ΣΥΡΙΖΑ με το, με το ΜΕΡΑ25 και με το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν ξέρει το πρόγραμμά του και ιδίω αν δεν ξέρει το σχέδιο Δήμητρα, το οποίο μπορεί ο κ. Βαρουφάκη να μα καταγγέλει για μαύρη, μαύρη για μαύρη προπαγάνδα. Μαύρη προπαγάνδα. Όμω είναι στην προμετωπίδα του, του οικονομικού του προγράμματο. Λέει ότι εγώ ε, δεν επιθυμώ την ε, ρήξη, αλλά άμα σημειωθεί η ρήξη με του δανειστέ, με του Ευρωπαίου, με του θεσμού για τα πλεονάσματα, για τα ελλείμματα, για το χρέο, δεν ξέρω γιατί. Ε, Έχουμε στην, στο, ως σχέδιο Β το σχέδιο Δήμητρα για ε, νόμισμα που θα τυπώνεται στο εθνικό λαχείο. Πάνω... <laughs> στα στα πιεστήρια του εθνικού λαχείου. Είπε και κάτι άλλο όμω ο κ. Τσίπρα, ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκε σήμερα που να οδηγούν ε, σε ανάγκη mm. για κλείσιμο mm. των τραπεζών. Και είπε και ακόμα ότι, συγγνώμη, εγώ μιλούσα το, την Παρασκευή, ήμουν στο Βερολίνο και μιλούσα με τον γερμανό καγκελάριο, mm. τον κ. Σόλτ. Mm. Υπάρχει περίπτωση να μιλήσαμε για το ενδεχόμενο. <laughs> Λοιπόν, λοιπόν, να κλείσουν πάνω... οι τράπεζε να πάμε σε σχέδιο Δημητρά. Και ακούγεται λογικό ναι. αυτό. Τι θέλω Λε... να πω, το έλεγα και νωρίτερα. Νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση mm -hmm. που δεν έχει αντίκρισμα. Μιλάμε έτη ναι, 2023 με όρου 2015. Ναι. Ε, εγώ θέλω να πω ότι το θέμα το αναδείξαμε την Κυριακή. Την Παρασκευή δεν το ήξερε ο κύριο Σόλτ. Δεν ξέρω τι θα, θα, θα συμβεί <laughs> αλλά ε, δεν το ήξερε το σχέδιο Δημητρά. Αλλά δεν. Επειδή είπε ο κύριο Τσίπρα και κάτι το οποίο είναι εύλογο, λογικό, ότι δεν μπορεί ένα κόμμα του 3 ή του 4% να επιβάλλει το πρόγραμμά, πρόγραμμά τη σε, σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό συνασπισμό. Όμως το 3-4% μπορεί να διαθέτει 15, 16, 14 βουλευτές σε ένα κυβερνητικό σχηματισμό και να κρίνει την κυβέρνηση. Δεν είναι αστείο το 3% σε κοινοβουλευτικού όρου. Και θα έλεγα ότι βεβαίω να μην συζητάμε με όρου 15, αλλά το σχέδιο Δήμητρα δεν ανακαλύφθηκε το 15. Τώρα το λέει ο κύριο Βαρουφάκη. Πέρσι το παρουσίασε επισήμω για το τι ακριβώ θα περιλαμβάνει και είπε, αν βρεθούμε. Ακόμα και χθε, στην επίσημη ανακοίνωσή του, είπε ότι το κλείσιμο των τραπεζών σήμερα είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση από ό,τι πριν από 10 χρόνια mm. με, με τι ψηφιακέ πλατφόρμε. Το καλό σε όλα αυτά είναι ότι δεν ανησυχούν οι αγορέ. Δεν φαίνονται αν τα παίρνουν τι μετρητέ. <laughs> Γι' αυτό επιμένω εγώ ότι γίνεται μια κουβέντα που έχει πιο πολύ ε, χαρακτηριστικά τακτική παρά ουσιαστική πολιτική. Παρά ταύτα, είναι μια συζήτηση την οποία μάλλον ευλόγω αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκο ναι, Μουστοτάτη. Αξιοποιεί η κυβέρνηση. Απλώ θα λέγω ότι ε, και το 2015 ε, στις αρχέ του 2015, ε, θυμάστε, λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν οι τράπεζε. Ε, έκλεισαν όμω τον Ιούλιο του 2015. Ε, γι' αυτό εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τι, τι θα πει ο κύριο Τσίπρα ή ο κύριο Αδρουλάκης που βλέπουμε και στι οθόνε μα. Ε, αλλά ε, ε, πρέπει όλοι να ξεκαθαρίσουν τα χαρτιά του και να ε, πούν. Με ποιον συνεργάζονται, με τι, με τι όρου μπορούν να συνεργαστούν και τι απορρίπτουν. Να το ξέρουν οι πολίτε εκ των προτέρων. Ε, αυτό το κόμμα του 3 ή του 4% με αυτή του την ανακοίνωση για το σχέδιο Δήμητρα, έστω και αν κρύβει μια τακτική από πίσω, δεν αλλάζει τι δυναμικέ μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Δεν ε, δημιουργεί ε... πιέσει και στη μία και στην Φτάστε άλλη πλευρά, είτε α... ευνοϊκέ είτε δυσμενεί. Κατά βάση είναι ε, ο κ. Βαρουφάκη. Ε, 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 Υπενθυμίζει μία περίοδο η οποία ο κ. Τσίπρα θέλει να την αφήσει στο, στο, στο παρελθόν, όπω θέλουμε και όλοι μα να την αφήσουμε στο παρελθόν, γι' αυτό και την αξιοποιεί από την πλευρά τη η κυβέρνηση. Όμω, εγώ θέλω να μείνω στο ουσιαστικό σκέλος. Τι εννοεί ο κ. Βαρουφάκη, Τι εννοεί όταν λέει ότι μπορεί να έρθει σε ρήξη. Δηλαδή, σε ποιο σημείο μπορούμε να έρθουμε σε ρήξη. Γιατί για, τον, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, για του προπολογισμού, για τον ρυθμό μείωση του δημοσίου χρόνου. Ε, Σα θυμίζω ότι του χρόνου, ε, το ξέρετε πολύ καλά, ε, εδώ στο, στην Αυτεμπορική που παρακολουθείτε τι οικονομικέ εξελίξει, ξεκινάνε οι διεργασίε για το πώ θα διαμορφωθεί το νέο ε, σύμφωνο σταθερότητα. Δηλαδή, το πώ ε, θα είναι οι δημοσιονομικοί κανόνε για όλε τι χώρε ευρωζώνη. Εκεί είναι το πεδίο τη ρήξη. Εκεί θα είναι το πεδίο τη σύγκρουση. Αυτά πρέπει να απαντήσει. Εγώ πάντω νομίζω ότι η μεγαλύτερη ζημιά που κάνει ο κύριο Βαρουφάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ότι αφαιρεί ρεαλισμό από το στόχο τη προοδευτική διακυβέρνηση που βάζει ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όσοι κέντρο αριστεροί ή αριστεροί ή εν πάση περιπτώσει πιο μετριοπαθεί ψηφοφόροι βλέπουν αυτό το στόχο, τον ακούν. Ε, και θα το ήθελαν ενδεχομένω, δεν μπορούν να φανταστούν ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια προτευτική διακυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο θα λέει πάμε στη Δήμητρα ή πάμε στο να το... κλείσουμε τι τράπεζε αν χρειαστεί. Ε, ε, έχει, σημασία. Όπω επίση βεβαίω υπάρχουν και πολλά ζητήματα εσωτερικά. Δηλαδή βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να επιμένει ότι εγώ δεν θέλω ούτε το Μητσοτάκι ούτε το Τζίπρα, όποιο και αν είναι πρώτο κόμμα. Αυτό δημιουργεί πάλι εμπόδια, δημιουργεί ζητήματα. Γι' αυτό νομίζω ότι όποιο μπορέσει να, να, έχει ένα καθαρό μήνυμα στι κάλπε, στον δρόμο κάλπες, θα έχει και ωφέλη ε, Εκεί. Πιστεύετε ότι ε, άρα το παιχνίδι της ατζέντας ε, το παίζει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, κάτι που μάλλον φαίνεται και στι τελευταίε δημοσκοπήσεις. Ναι, ε, εγώ πιστεύω ότι έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή να επιβάλλει την δική της ατζέντα ε, με την έννοια ότι η οικονομία τη θεωρεί προνομιακό πεδίο. Και ε, εκεί ε, παίζει. Όπω επίση τι ε, ε, αμφιβολίε που μπορεί να υπάρχουν για μια περίπτωση ε, με τον ε, σύμπλευση ε, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη ή ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτά είναι ακόμα ρευστά. Βλέπουμε ότι ανακάμπτει στι δημοσκοπήσει. Βλέπουμε αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ε, περίοδο. Όλα αυτά είναι μέρο του παιχνιδιού. Αλλά υπάρχει ένα σαφέ προβάδισμα. Ένα, ένα ό,τι αφορά την ατζέντα. Ε, διάβαζα σήμερα στην Εφημερίδα στην Εφημερίδα την το πρώτο θέμα που ήταν πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και είδα ότι στο, στην, στο, στην ανάπτυξη, στο ρυθμό ανάπτυξη, στο νέο σύστημα έκτακτη αναβάθμιση οικονομία, στο νέο πρόγραμμα που, σταθερότητα που θα επιβολ, επι, υποβάλει όπω υποχρεούται η χώρα mm -hmm. τέλη Απριλίου, ο ρυθμό ανάπτυξη αναθεωρείται στο 2,5%. Και είμαστε πλέον Απρίλιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ περισσότερη ανάπτυξη, αν δεν υπάρξει τίποτα απρόπτωτο. Που δηλαδή είναι ότι η οικονομία μπορεί να τροφοδοτεί και, τα, και την πολιτική δύναμη ή δυναμική των, των κομμάτων. Πάνω, ε... Πραγματικά είναι θετικά τα στοιχεία και τα μηνύματα για την οικονομία. Και είναι και θετικά και τα μηνύματα από τι αγορέ. Δεν δείχνουν να φοβούνται και δεν δείχνουν να φοβούνται σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα. Διάβαζα με προσοχή όλε τι αναλύσει των διεθνών οίκων και των διεθνών επενδυτικών τραπεζών. Ναι. Από την JP Morgan ω την Societe Generale, την DBRS. Λένε ότι. Είτε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία που θα συνεχίσει την ίδια μεταρρυθμιστική πολιτική, είτε ακόμα προκύψει και μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναμένουν ούτε ναι. ανατροπέ, ούτε ακύρωση των μεταρρυθμίσεων. Ναι, ε, αυτό είναι πραγματικότητα ότι όντω δεν βλέπουμε σημάδια πανικού στις αγορέ, ούτε ανησυχίε. Να πω βεβαίω. Ότι οι διεθνεί οίκοι κάνουν και αυτή τι δικέ του δημοσκοπήσει, δηλαδή παραγγέλνουν έρευνε πολιτικών αναλύσεων. Το ξέρουμε πολύ καλά. Όλε οι επενδυτικέ τράπεζε το κάνουν, ιδίω όταν έχουν τοποθετήσει κεφάλαια σε χώρε. Ε, αλλά θα έλεγα ότι γενικώ, ε, ακόμα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ε, δεν, μετά, το, Σεπτεύ, μετά το, το καλοκαίρι του 2015, ε, δεν αμφισβητείται η ουσιαστική ε, κατεύθυνση, η ευρωπαϊκή κατεύθυνση και αλλήλω να γινόταν δημιουργούνται ανησυχίε όταν ένα δυνητικός δυνητικό κυβερνητικό εταίρο, όπω είναι ο κ. Βαρουφάκη, βάζει στην ατζέντα τη ρήξη. Ε, με, τους, με τις Βρυξέλλες ή με τη Φραγκφούρτη, έτσι. Το, το, λέει και επισήμως ότι εγώ δεν πιστεύω στην, στο ευρωκρατικό σύστημα των τραπεζών, έτσι. Πριν κλείσουμε, ε... Δώσε μας και μια εικόνα, ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στην δεξιά πια πολυκατοικία, στους μικρότερους ενίκους. <Κι> και αναφέρομαι αφενός στο κόμμα Βελόπουλο, που <Κι> βλέπουμε έως και διαλυτικού τριγμούς τις τελευταίες μέρες, αλλά και στην πέτσο, περίφημο στο σύριαλ με τον έγκλη στο Κασιδιάρη, θα κατέβει, δεν θα κατέβει τελικά με το εάν του Κανελόπουλου, θα κατέβει μόνο <Κι> μόνος του. Και αυτά δείχνουν να ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία ως εξελίξεις. Εγώ θα λέω ότι εντάξει, ο, στο, στην ελληνική λύση υπάρχει έτσι μια καταιγίδα, στο εσωτερικό τη. Ε, για πρώτη φορά ακούω on advance προκαταβολικά ε, αποστασίε βουλευτών που έχουν, ε, όταν έχει διαλυθεί η Βουλή, δηλαδή όταν υπάρχει κοινοβουλευτικέ δυ, ε, δυνάμει. Ε, δεν ξέρω πώ θα οδηγήσει, τι θα οδηγήσει αυτή η σύγκρουση μεταξύ των τριών και του, του, του κύριου Βελόγλου Πάντω, δεν είναι καλό ε, να ακούγεται με αυτόν τον τρόπο η ελληνική λύση, ε, λίγο πριν από τι εκλογέ. Τώρα, σου το, το θέμα Κασιδιάρη. Ελπίζω να εφαρμοστεί ο νόμο και να μην τον δούμε πουθενά είτε επισήμω είτε δια της πλαγίας οδού τον έγκλειστο και καταδικασθέντα Κασιδιάρη. Ελπίζω για το καλό όλων των, των δημοκρατικών, έτσι, όλων των δημοκρατικών των πολιτών. Μια ακόμα ερώτηση. Μιας και μιλάμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Σε αυτή την πολυκατοικία ο έτερος ένικος ιδιοκτήτη της μεγάλης διοκτησίας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτή η αναταραχή μέσα στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι συμφέρουσα για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να. να προ... μπορεί, ενδεχομένω, ναι, αλλά δεν ξέρω πώ συμπεριφέρονται και οι ψηφοφόροι τη ελληνική λύση, αλλά και... και ποια είναι και η, η συσπήρωσή του. Αλλά σίγουρα δεν είναι θετικό για το κόμμα του κ. Βελόπουλου να ακούγονται τέτοιε κατηγορίε μεταξύ στελεχών που ήταν στην πρώτη γραμμή έτσι, στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Και μάλιστα από στελέχη τα οποία φέρε... φέρονται ότι ήταν σε επαφέ με τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό, αυτό... το λόγο κιόλα yeah. προκύπτει αυτή. Το λέει ο κ. Βελόμπλουμ, αλλά ε, επαφέ πριν από με τη διάλυση τη κάλπη, χωρί να είναι βουλευτέ πλέον για την επόμενη μέρα, ότι θα ξαναγίνουν εκλογέ για να γίνουν τον Ιούλιο. Δεν, δεν νομίζω ότι ευσταθούν αυτά τα σενάρια. Και εν πάση περιπτώσει τα απορρίπτουν οι ίδιοι βουλευτέ. Ε, και δεν ξέρω πώ μπορούν να αποδειχθούν τέτοια σενάρια πραγματικά. Δηλαδή, δε, δε, δε... Και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο όφελο στη Νέα Δημοκρατία τώρα να πει ότι εγώ θέλω έναν βουλευτή από την ελληνική λύση. Ο οποίο δεν ξέρουμε αν θα βγει κιόλα. Για να δούμε που θα μα οδηγήσουν όλα αυτά ω 21 Μαου. Πάνω, Αμυρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε για πολύ. την πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί σου. Και εμεί να μείνουμε στο πολιτικό πεδίο.